Τι άραγε να σήμαιναν τα λόγια αυτά? Ότι όταν υπάρχει η ανθρώπινη σιωπή και δεν υπάρχει το ανθρώπινο θέλημα, τότε έρχεται να αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού. Αυτό εννοούσε με τα λόγια του Άγιος Γρηγόριος όταν έλεγε «και η απραξία πράξης εστί». Δηλαδή, το να σιωπά ο άνθρωπος και να λέγει «Κύριε, πού είναι το θέλημά σου?» Με τη σιωπή του παρακαλάει δηλαδή ο άνθρωπος να βρει πού είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ξέρει ως παντογνώσεις και ως πάνσοχος πώς να αποκαλύπτει το θέλημά του. Εκείνο το οποίο όμως που πολλές φορές τρομάζει είναι το ανθρώπινο θέλημα, το ανθρώπινο πείσμα. Και αυτό έρχεται να λειτουργήσει στη σημερινή εποχή, το ανθρώπινο θέλημα, και να είναι καλυμμένο πίσω από τα λόγια της προσευχής. Και θα πω ένα παράδειγμα. Παρακαλάει ένας σύγχρονος γονέας και λέγει «Κύριε, κάνε το παιδί μου να μπει στο πανεπιστήμιο για να γίνει γιατρός». Ή «Κύριε, βοήθησέ με να χτίσω ένα σπίτι». Ή «Κύριε, βοήθησέ με να αποκτήσω το οποιοδήποτε υλικό αγαθό». Ναι, αλλά όμως είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο ζητάμε είναι καλό για το παιδί μας ή για τον εαυτό μας ή για τον συνάνθρωπό μας? Πολλές φορές, αντί να λέμε στην προσευχή μας «γεννηθείτε το θέλημά σου», λέμε πάντοτε το θέλημά μας. Και αρχίζουμε στην προσευχή μας να λέμε «Θεέ μου, κοίταξε να δεις, κάνε αυτό διότι εγώ προσεύχομαι. Διότι αυτό το ζητάω και είναι πολύ καλό, άρα είναι και ωφέλιμο για μένα». Λάθος. Δεν είναι απαραίτητος πάντοτε αυτό το οποίο προσευχόμαστε να γίνει στη ζωή μας ότι είναι και ωφέλιμο ή για εμάς ή για εκείνον που παρακαλά. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος και η απραξία πράξης εστί. Να παρακαλάμε εν ολίγης με την δική μας την απραξία, χωρίς να επεμβαίνουμε στην ελευθερία του άλλου αλλά και στο θέλημα του Θεού. Να λέμε πάντα «Θεέ μου, γεννηθείτε το θέλημά σου» και ο Θεός θα αποκαλύψει. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι πάνσοχος και παντογνώστης και γνωρίζει εκείνος με κεφαλαία γράμματα τι είναι το καλύτερο για την ψυχή μας. Αυτό θα ήθελα, έτσι αδελφοί μου, να κρατήσουμε από την σημερινή μας αποψινή μας συνάντηση εδώ στον κατανοητικό εσπερινό της Ευαγγελιστρίας. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο Γρηγόριο να μας διδάξει το πώς πρέπει να προσευχόμαστε με ωφέλιμο τρόπο στη ζωή μας. Να παρακαλάμε να στεκόμαστε δίπλα στο συνάνθρωπο. Να μην λέμε στην προσευχή μας τι είναι το καλύτερο για τον άλλον. Μα ο Θεός γνωρίζει. Ο Θεός ξέρει τι είναι το καλύτερο για τον άλλον. Και λέμε στην προσευχή μας «Θεέ μου, κάνε το ένα, κάνε το άλλο για τον οποιοδήποτε», που ναι μεν μπορεί να εκφράζει αυτό το οποίο λέμε πολύ καλές προσδοκίες, πολύ καλά λόγια, αλλά όμως είναι σαν να λέμε να επεμβαίνει κάποιος και να λέει σε έναν γονέα «Κοίταξε να δεις για το παιδί σου, να το μάθεις αυτό, να του πεις εκείνο, να κάνει το άλλο». Δηλαδή ένας γονιός πάει σε έναν άλλον γονέα, μπαίνει σε μια άλλη οικογένεια και του λέγει και του υποδεικνύει τι να κάνει. Εν ολίγης η προσευχή αυτή που περιέγραψα νωρίτερα είναι σαν να λέμε στο Θεό τι να κάνει. Όσο και η δική μας προσευχή να